μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κύριος Στρατής Μανολακέλης. Καλημέρα κύριε Μανολακέλη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, εσείς τι είμαστε κάνετε? Καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι δύο θέματα τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε σήμερα, γι' αυτό κιόλας προγραμματίσαμε αυτή τη συνέντευξη. Το πρώτο θέμα, κύριε Μανολακέλη, σχετίζεται με μια ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ανέφερε και μάλιστα την συνυπέγραφαν και οι εργολάβοι και οι εργολήπτες εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, και η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βαφτίζονται κάποια έργα, τεχνικά έργα, τα οποία θα πρέπει να έχουν μεγάλες αναλυτικές μελέτες κλπ. Σε προμήθειες για λόγους που δεν καταλάβαμε. Θα ήθελα να μας τους εξηγήσετε γιατί γίνεται αυτό και ότι αυτό είναι μια μέθοδος που ακολουθούν οι Δήμοι εδώ στο Αιγαίο. Και θέλω να ρωτήσω ευθαρσώς, αυτή η μέθοδος ακολουθείται και εδώ στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, στη Δυτική Λέσβο? Πού το συναντάμε, στην περιφέρεια, πού το βλέπουμε? Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Συμβαίνει φυσικά και στην περιφέρεια τη δική μας, έτσι. Ναι. Συμβαίνει και στη Μυτιλίνη και στη Δυτική Λέσβο και στη Σάμο, παντού. Ναι. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό. Προφανώς οφείλεται στην υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων. Mm-hmm. Οι Δήμοι, επειδή έχουν πάρα πολύ λίγους μηχανικούς, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να τρέξουν τις μελέτες. Ναι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι εξωτερικοί, δεν θα τους πω ακριβώς συνεργάτες, τους πω καλοθελητές, ναι, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, mm-hmm, συντάσσουν μία μελέτη με τη μορφή προμήθειας, ναι, και μετά έχουν την, να το πω, την ευκολία να έρθουν να χτυπήσουν αυτήν την δημοπρασία. Ναι. Γιατί αυτή δεν απευθύνεται μόνο στις εργοληπτικές εταιρείες, ναι, απευθύνεται και στις εργοληπτικές αλλά και στις εμπορικές. Διότι είναι με τη μορφή προμήθειας. Ναι, αλλά πώς θα γίνει ένα αυτό έργο? Δηλαδή η προμήθεια είναι προμηθεύομαι ένα αγαθό. Άλλο προμηθεύομαι ένα αγαθό και άλλο κατασκευάζω έργο. Ναι, ναι, αυτό. Παράδειγμα, λέει προμήθεια πλαστικής περίφραξης ή προμήθεια συμπυκνωμένου δαπέδου. Αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο. Διότι η προμήθεια καταρχήν δεν έχει επίβλεψη. Ναι. Επομένως δεν μπορεί κάποιος, ούτε να πάει κάποιος μηχανικός να επιβλέψει. Επομένως τίθεται και θέμα ασφάλειας των έργων. Ναι. Γιατί συμβαίνει όπως μου είπατε αυτό? Συμβαίνει γιατί θα πρέπει οι Δήμοι να τρέξουν τις μελέτες. Τώρα, ας πούμε, τρέχει ένα πρόγραμμα του Αντώνης Τρίτης. Ναι. Δεν είναι έτοιμοι όλοι να καταθέσουν. Ναι. Με και τη μορφή των έργων. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα κάνουμε προμήθειες αντί για έργα? Αυτό ακριβώς, γι' αυτό και εγώ έκανα αυτή την επιστολή προς όλους τους δημάρχους. Mm-hmm. Και στην οικονομική υπηρεσία, γιατί μετά θα υπάρχει και θέμα δυσκολίας πληρωμής. Ναι. Καταστρατηγούν λοιπόν την νομοθεσία. Ναι. Τον 44-12 και το, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, με τον 782 του 2021, ναι, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, να περάσουν κάποιες μελέτες με τη μορφή, όπως σας είπα, προμήθειας. Ναι. Αυτό τώρα, πέρα από το θέμα των χρημάτων, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, ελοχεύει κάποιους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, το πω ευθαρσώς? Όταν φτιάξουν μια γέφυρα ή ένα δρόμο ή ένα γήπεδο. Δεν μιλάμε για γέφυρα, γέφυρα είναι εντελώς έργο, εντάξει. Αλλά ας πούμε, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ιστοί για φωτισμό. Ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η μελέτη και λέει 25 τεμάχια φωτισμού. Ναι. Ο ιστός μπορεί να είναι μαντεμένιος, μπορεί να είναι αλουμινίου, χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές. Mm. Δεν υπάρχει ουσιαστικά μέσα να λέει πώς θα γίνει αυτός ο ιστός. Αν θα είναι με τι θεμέλιο θα έχει κάτω, γιατί όλα αυτά πακτώνονται, έτσι. Ναι. Και το κυριότερο, δεν υπάρχει επίβλεψη ώστε να δει αυτός που θα έρθει να τα τοποθετήσει με ποιο τρόπο γίνεται η εργασία αυτή. Είναι εργασία, δεν είναι προμήθεια. Ναι. Γι' αυτό έκανα διακριτά αυτή την ουσιαστικά τη διαφορά. Mm-hmm. Εσείς εργάζεστε σε Δήμο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μανολακελή, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε έρθει και δεν θέλω να σας ρωτήσω, να σας φέρω σε δύσκολη θέση, κατανοώ ότι είστε υπάλληλος κτλ. Αν έρθετε σε αυτή τη θέση και σας καλπούν ότι θα κάνουμε αυτό και πρέπει να το υπογράψεις ή οτιδήποτε, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση και πώς μπορεί να αντιδράσει ένας μηχανικός που εργάζεται φυσικά σε Δήμο? Από μένα, από αυτόν που θα επιβλέψει ή θα υπογράψει ή θα συντάξει αυτή τη μελέτη, θα περάσει. Mm-hmm. Μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι κάποιος συναδελφός μου. Ναι. Φυσικά και γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους. Πώς μπορούν να αντιδράσουν, να πούνε, να αρνηθούν να υπογράψουν, δηλαδή μηχανικοί, τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τη δουλειά τους? Γι' αυτό σας είπα, γι' αυτό, mm-hmm, εγώ πρόβαλα τους νόμους
και δεν νομίζω ότι θα πρέπει ούτε να υπογράψουν κάτω από μία ποιήση ούτε τίποτα. Γιατί ο νόμος είναι με το μέρος των συναδέλφων και με των μηχανικών. Φαντάζομαι. Αλλά όπως σας είπα, υπάρχει θέμα ασφάλειας, είναι από τη μία, από την άλλη. Θα πρέπει να προστατέψουμε λίγο και τα συμφέροντα των εργοληπτών. Ναι. Δεν μπορεί να έρχεται μία εμπορική επιχείρηση και να χτυπάει αυτόν τον διαγωνισμό. Όταν είναι έργο, όταν είναι προμήθεια, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά όταν είναι έργο, δηλαδή τα περισσότερα αυτή τη στιγμή έργα που γίνονται συνήθως είναι 65% έργο, 35% προμήθεια. Ναι. Έρχεται λοιπόν και γίνεται το ανάποδο, να είναι 70% προμήθεια, 30% έργο. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι μια... και αυτό όπως είπατε ακολουθείται κατά κόρον, ας πούμε, εδώ το συνηθίζουν οι δικοί μας οι δήμοι, μη μου πείτε για τους άλλους, δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Έπεσε την αντίληψή μας, σας είπα για όλη, για όλη την περιφέρεια και προσπαθήσαμε με αυτή την επιστολή προς τις διευθύνσεις των οικονομικών υπηρεσιών, των τεχνικών και, και στους δημάρχους, για να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο που έπεσε την αντίληψή μας. Αντέδρασαν οι δήμοι? Νομίζω ότι... Οι τεχνικές υπηρεσίες αντέδρασαν, σας πήραν συνάδελφοι? Νομίζω πως πήραν το μήνυμα, ναι. Γκρίνιαξαν οι δήμαρχοι? Την αλήθεια θέλω να μου πείτε. Δεν το γνωρίζω. Σε μένα δεν έπεσε, δεν μου είπαν κάτι. Πιστεύω πως λογικευτήκαμε όλοι. Μάλιστα. Θα το δούμε στη συνέχεια, φαντάζομαι αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Να έρθουμε σε κάτι άλλο τώρα, κύριε Μανουλάκη. Ας πούμε, δηλαδή βαφτίζανε τις δαπεδοστρώσεις, τις μεταλλικές κατασκευές, μια εργασία που είναι ηλεκτρολογική καλωδίωση. Mm-hmm. Αυτά σαν προμήθεια. Ενώ είναι εργασία, ο ηλεκτρολόγος πάει και ουσιαστικά τοποθετεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να περνάει με τη μορφή προμήθειας. Όχι. Σας έφερα κάποια παραδείγματα. Ή τους ιστούς που σας είπα για τα, για τα φωτιστικά. Ναι, ναι. Κατανοητό και θα το παρακολουθούμε. Και αν χρειαστεί να κάνετε και άλλη παρέμβαση, να κάνετε. Και είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε, κύριε Μανουλακέλη. Mm-hmm. Να έρθουμε όμως και σε ένα άλλο θέμα που αφορά το κολυμβητήριο εδώ της πόλης, της Μυτιλίνης, το παλιό κολυμβητήριο στο λιμάνι. Κάνατε μια παρέμβαση που συζητήθηκε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεχτήκατε και αρνητική κριτική και σχόλια. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, οι απόψεις του καθενός μπορεί να είναι και θετικές και αρνητικές. Πάντως, η δική σας άποψη την έχετε εκφράσει πολλές φορές και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή την έχετε εκφράσει. Την άποψή σας ότι είναι καλύτερο και για την πόλη και για την αισθητική της πόλης να γκρεμιστεί το παλιό κολυμβητήριο και στη θέση του να γίνει μια σύγχρονη αίθουσα αναμονής για το λιμάνι. Επιμένετε σε αυτή τη θέση, έτσι, παρά τα σχόλια που ακούτε? Κοιτάξτε, εγώ έστειλα μια επιστολή προς τον Δήμαρχο, εντελώς τεχνικά, ούτε αντιπολιτευτική ούτε κάτι άλλο. Τουλάχιστον γι' αυτό και όλες έβαλα και 4 λόγους που πιστεύω ότι είναι τεχνικοί λόγοι όλοι. Δηλαδή, αυτό το κτίριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει είναι η ασφάλεια του λιμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένα κτίριο παλέτες σπορ ή συνεδριακό ή πολυχώρος όπως τέλος πάντων θα βαφτιστεί και να υπάρχει μέσα εκεί ο απόπλες των πλοίων. Γιατί θα σας θέσω ένα σενάριο. Υπάρχει μια στιγμή που μπορεί κάποια να έχουμε δύο πλοία μαζί. Ναι. Υπάρχει ένας αγώνας μπάσκετ που γίνεται σε απόσταση 15 μέτρων από το λιμάνι, από την προβλήτα. Ένα πολύ πιθανό σενάριο που σίγουρα είναι υπαρκτό. Φεύγει κάποια στιγμή ένα παιδάκι που πάει να δει τον αγώνα από την προσοχή του πατέρα ή της μητέρας του. Εκείνη την ώρα βγαίνουν από τα πλοία φορτηγά, ταξί, βαλίτσες, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σενάριο να γίνει κάποιο ατύχημα. Φυσικά. Τι θα γίνει τώρα, γιατί είναι μια παραπάνω δραστηριότητα, όχληση μέσα στο λιμένα. Ναι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι ότι από πίσω μίλησα με τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Υπάρχει μια ζώνη προστασίας 500 μέτρων από το κάστρο. Mm-hmm. Δεν την έχει αυτά τα 500 μέτρα. Θα πάρει παρέκκληση. Προφανώς πιθανότατα θα πάρει παρέκκληση. Ναι. Μετά, η πολεοδομική όρη. Η πολεοδομική όρη είναι ότι ενώ έχει συντελεστεί δόμηση 60% στην επισκευή που θα γίνει, δεν θα μπορέσει να γίνει μια διόροφη κατασκευή μέσα με μαγαζιά όπως είπε ο Δήμαρχος ή οτιδήποτε, γιατί θα πρέπει να μείνει όλο μόνο το ισόγειο. Δεν μπορεί να γίνει διόροφη και να γίνουν μαγαζιά, συνεδριακά κέντρα, μπάσκετ κλπ. Δεν υπάρχει η δόμηση για να γίνει. Μάλιστα. Και μετά είναι και το θέμα της μελέτης κόστος-οφέλους, η οποία εντάξει, εγώ δεν θα σου πω ότι είναι το μείζον, για κάποιες άλλες κατασκευές ενδεχόμενα θα είναι. Ναι. Προσπαθούν όλα τα σύγχρονα κτίρια να είναι μακριά από χλωριόντα. Τι εννοώ χλωριόντα? Από το θαλασσινό περιβάλλον.
Γι' αυτό κιόλας έχουμε και τα προβλήματα στατικά. Αυτό έγινε κοντά στη θάλασσα των κτίριων και γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα στο σκυρόδημα. Επομένως, προσπαθούμε όσο γίνεται μακρύτερα από τη θάλασσα να έχουμε ένα τέτοιο δημόσιο κτίριο. Μάλιστα. Στη θέση του θα μπορούσε να πάει το λιμεναρχείο. Να γίνει μια μικρότερη αίθουσα αναμονής και δίπλα το λιμεναρχείο να πάει στη φυσική του θέση. Από πίσω υπάρχει η Ένωση Συνεταιρισμών. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε. Με μια μελέτη ΣΔΙΤ να μπορούσε να βρεθεί η χρυσή τομή και να πάει, όπως σας είπα, το λιμεναρχείο εκεί. Μάλιστα. Υπάρχουν να ανοίξει ο χώρος. Θα πρέπει, η θέση μας θα πρέπει να ανασάνει τέλος το λιμάνι. Ναι. Μακάρι. Το ίδιο μακάρι, το ίδιο το κτίριο να γίνει μια, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Υπάρχουν αρκετά χρήματα, έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Μυτιλίνης για αυτό το έργο. Άρα δηλαδή κατά την άποψή σου μπορεί να πάει οπουδήποτε προβλέπεται να γίνει χώρος άθλησης. Οπουδήποτε ορίζει και μπορεί, έχει υποδειχθεί ναι. από το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο. Υπάρχουν τέτοιοι έχει χώροι. Γίνει, φυσικά υπάρχουν. Πού υπάρχουν. Υπάρχει στο σχέδιο μέσα. Πού θα μπορούσε να υπάρχουν, πάει. Υπάρχουν, δηλαδή. Υπάρχει και στην Νεάπολη, υπάρχει και στην Ουτζά, υπάρχει στον Καράτεπε, υπάρχουν μέρη. Υπάρχουν μέρη, μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε απόλυτα κατανοητός κύριε Μανολακέλη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.